Λοιπόν, σήμερα θα γούστερα να μιλήσουμε για 5 αγαπημένα διαμαντάκια που μπορείτε να παίξετε στο PC από την παλιά εποχή που πιστεύω θα τα αγαπήσετε, αξίζει να τα δοκιμάσετε και θα γουστάρετε όπως γούστερα και εγώ από τα 10 μέχρι τα 15 μου. Λοιπόν, πρώτο διαμαντάκι που θα γούστερα να παίξετε εσείς που δεν έχετε παίξει, ειδικά η νέα γενιά, είναι το Black and White. Strategy, action, fighting, gut simulator παιχνίδι, είστε θεός, ο κόσμος χρειάζεται τη βοήθειά σας, υπάρχουν και άλλοι θεοί και καλύτερα να πιστέψουν σε εσάς και όχι στους άλλους και στο, με τη δύναμη της μαγείας σας, σαν θεός, της πίστης των ναών που θα σας κάνουν, την καλοσύνη που θα τους δείχνετε ή τη βιοπραγία και την τιμωρία αν δεν είναι πολύ πιστοί. Όπως και επίσης και το ιερό τερατάκι σας που αναλόγως το πώς του συμπεριφέρεστε θα γίνει και αυτό κακό ή καλό τερατάκι. Black and White λοιπόν, τρομερό αγαπημένο strategy game. Παίξτε το όπως είναι, με τα γραφικά που είναι, Black and White 1, παιχνίδι 38. Με τα γραφικά που είναι όμως. Εκεί, αυτά είναι, αυτό είναι το παιχνίδι. Lionhead Studios στα καλύτερά του, πριν το Fable, το τρομερό Fable 1, και την καταστροφή του έπειτα με τη Microsoft. Δεύτερο παιχνιδάκι που σας προτείνω είναι, δεν είναι ξεχασμένο, βγαίνει ακόμα και σήμερα, όμως πιστεύω ότι παλιά είχε μια πιο έτσι όμορφια, είναι τα Sims. Πάρτε ένα Sims, όποιο και αν είναι αυτό, εγώ θυμάμαι έλειωνα με το 2 ή το 3, μπορεί και με το 1, όποιο Sims και αν είναι, τόσες εκδοχές υπάρχουν, παίξτε το. Καθίστε 2-3 μέρες και ασχοληθείτε λίγο με ένα Sims. Θα περάσετε τέλεια και θα σας δώσω και πάρα πολλά. Για όποιον δεν ξέρει τι είναι το Sims, είναι ένα simulator family game, ας πούμε, με strategy. Έχεις ένα αριθμό ατόμων σε μια οικογένεια, διαλέγεις εσύ και κανονίζεις λίγο τις σχέσεις τους ανάμεσα στο ζευγάρι ή τα παιδιά ή οτιδήποτε ξέρω εγώ μέλη οικογένειας έχει. Το τι έπιπλα θα πάρεις, το πόσο πρέπει να μεγαλώσεις το σπίτι αναλόγως πόσα άτομα υπάρχουν, τη σχέση σου με τους γείτονες, τη δουλειά, τη συνέπεια, το μαγείρεμα, είναι πάρα πολύ όμορφο. Μην το βλέπετε έτσι φλόρικο, είναι πολύ όμορφο το Sims. Και δεν είναι μόνο για γυναίκες, είναι για πολλά άτομα. Όποιος παίξει Sims σίγουρα έχει περάσει καλά και έχει γελάσει και πάρα πολύ. Όλοι θυμόμαστε αυτή τη διάλεγμα το Sims. Λοιπόν, άλλο παιχνιδάκι που πρέπει να δοκιμάσετε, σοβαρεύουμε τώρα λίγο, στο PC, διαμαντάκι ξεχασμένο, είναι το Fahrenheit ή αλλιώς Indigo Prophecy. Το είχα κατεβάσει για το PC εγώ, sorry κιόλας πειρατικό, ok, να το τσεκάρω. Indigo Prophecy, παιδιά, οι δημιουργοί Quantic Dream πριν το Heavy Rain φτιάξαν το Indigo Prophecy. Ένα ξεχασμένο παιχνίδι, δεν πήγε πολύ μπροστά, γιατί δεν είχε το marketing που απαιτούσε η εποχή τότε στο PlayStation 2. Το PlayStation 3 το market ήταν τρομερό, οπότε το Heavy Rain ανέβηκε πάρα πολύ. Indigo Prophecy, τρομερό παιχνίδι με αγωνία, χώρο στοιχεία, τρομερός ρυθμός. Όλη την ώρα ήμουν στη τσίτα σε αυτό το παιχνίδι. Όλη την ώρα όμως. Στη τσίτα. Να μην κάνω λάθος, να βάλω αυτό που πραγματικά θα έκανα εγώ σε αυτή την κατάσταση. Τρομερό παιχνίδι, εμπειρία. Λίγο το τέλος με χάλασε που ήταν μεταφυσικό. Θα ήθελα πιο πολύ ένα τέτοιο παιχνίδι να πατάει στα πραγματικά δεδομένα, στο ρεαλισμό, όπως έκανε το Heavy Rain, αλλά δεν πειράζει. Η εταιρεία αυτή στα καλύτερά της πριν ξεπέσει λίγο με το Beyond Two Souls, πάρα πολύ με το Detroit. Δεν την βλέπω καλά την εταιρεία, για κλείσιμο πάει. Λοιπόν, επόμενο παιχνιδάκι που πρέπει να δοκιμάσετε είναι επίσης και το Stronghold. Stronghold, όχι το Age of Empires, αυτό έτσι καλώς έχει βγει 40 εκδοχές. Stronghold, παιδιά. Τρομερό strategy game μεσαιωνικής φύσης που εκτός από το να χτίσεις στρατό και κτίρια μπορείς να βάζεις και τον εαυτό σου σε φάση αν ήμουν βασιλιάς, θα ήμουν καλός με τους πολίτες, κακός, τους βασάνιζα. Τρομερό στρατό από στρατιώτες μπορείς να κάνεις με άρματα, με tanks. Ήταν δύσκολη η πολιορκία να ρίξεις τα τείχη του αντιπάλου. Θυμάμαι τις τοξότες, όλα αυτά, αίματα, βία. Πολύ, πολύ καλό simulator game. Strategy. Πολιορκητικό. Απίστευτο και με πάρα πολύ βία. Δύσκολο game, είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Δοκιμάστε το. Τελευταίο παιχνιδάκι είναι της Blizzard στα StarCraft 1, παιδιά. Ούτε Diablo, ούτε τίποτα, ούτε Overwatch, ούτε WoW. StarCraft 1. Το 2 δεν το έχω παίξει. Εντάξει, με τόσο λιώσιμο που έριξα στο 1. Εντάξει, οκ, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο. Γενικά με Strategy
έχει πάψει η γενιά να ασχολείται, όπως και εγώ, παίξαμε πάρα πολύ παιδιά. Όταν είχαμε PC παλιά ήταν μόνο strategy game. Red Alert, Age of Empires, όλα αυτά που είπε βασικά, ψηλό strategy είναι, εκτός από το ειδικό πρόθεση. Αυτά παίζαμε. Age of Empires, Stronghold. Οπότε, ρίξτε μια ματιά στο Starcraft που είναι ο βασιλιάς όλων. Όποιος δεν ξέρει το Starcraft, πάρει το PC του να πει στα φιλαράκια τους να το κατεβάσουν κι αυτοί, να βάλουν ένα online match μεταξύ τους, Σάββατο βράδυ και να παίξουν. Άμα βγούνε τα επόμενα 10 Σάββατα, να μην με λένε άγγελο. Και okay. Starcraft. Αυτά λοιπόν είναι 5 παιχνιδάκια που πιστεύω ότι πρέπει να παίξετε, γιατί θα σας δείξω λίγο πώς χαράχτηκε η ιστορία στη βιομηχανία του gaming πριν φτάσουμε στην εποχή τώρα. Okay. Που έχει αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα. Καλά, κακά και έρχονται και επόμενα. Οκ, okay, θα δείξει. Το θέμα είναι να περνάμε καλά, να παίζουμε παιχνίδια που γουστάρουμε. Όμως, για αυτό που τα γουστάρει λίγο παραπάνω, καλό είναι να κοιτάξεις και αυτά τα 5 διαμαντάκια που είπα. Στο PC είναι, ή αλλιώς τα βρίσκεις πάρα πολύ φθηνά ή τα κατεβάζει. Ό,τι γουστάρετε, δεν υπάρχει θέμα. Γι' αυτό που θέλω να το ψάξει λίγο περισσότερο, πώς οδηγήθηκε η κατάσταση στο gaming του τώρα. Ας δοκιμάσετε τα παιχνίδια, υπάρχουν σίγουρα κι άλλα, αυτό το διάλεξα τώρα το μυαλό μου, okay. Εγώ με αυτά ψηλό ασχολούμουν πάρα πολύ μικρός, ήταν ένα είδος πιο σοβαρό gaming μετά τα King Kong και τα Mario που ήταν τα απλοϊκά παιχνίδια και σε έκανα να δεις ότι, α, πω, τι μηχανισμοί είναι αυτοί του 1998 που βγήκανε, απίστευτοι και πραγματικά, ακόμα και σήμερα, δύσκολα τους βρίσκεις, στα σημερινά games με τον 100 εκατομμυρίων, πολύ δύσκολα, πραγματικά. Λοιπόν, δοκιμάστε τα. Πάω να παίξω λίγο Xbox One τώρα. Καλή η νοσταλγία, αλλά και η νέα γενιά έχει τα καλά της. Οκ, okay, φιλάκια.